Αυτά είναι. Πω. Καλώς μας ήρθατε. Σας λείψαμε, βρε, καθόλου. Όχι, στην τρία θα τα πω. Σας λείψαμε, βρε, καθόλου. Πραγματικά απορώ, χτες μας ψάχνατε λιγάκι ή απλά ψάχνατε που θα πετάξετε τον αετό σας και πολύ καλά κάνατε, γιατί νομίζω ότι περισσότεροι το ίδιο κάναμε. Και μάλιστα, μιας και είχε τόσο γλυκό καιρό μετά από τόσες βροχές, τόσα κρύα, τέτοιο πράγμα δηλαδή που έχουμε περάσει το τελευταίο τρίμηνο, πραγματικά μας έστειλαν μια καθαρά Δευτέρα, καθαρότατη. Φαντάζομαι στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας. Εγώ που ήμουν Ήπειρο και τα ξέρετε τα νέα μου, ήταν τέλειος ο καιρός από την Κυριακή, όχι μόνο τη Δευτέρα. Εδώ στην Αθήνα, από ό,τι έμαθα, μια χαρά και εδώ. Ησυχία, λίγο συννεφιά. Εντάξει, εν πάντα περιπτώσει, δεν είχε κρύο, δεν είχε βροχές, δεν είχε κατακλυσμούς. Ήταν υπέροχος ο καιρός. Ωραίο τριήμερο, λοιπόν, ελπίζω να περάσετε καλά. Και θέλω να δώσω πολλά φιλιά σε όλο τον κόσμο που συνάντησε αυτό το υπέροχο τριήμερο που πέρασα πάνω στην Ήπειρο, σε αυτό το φανταστικό μέρος, σε αυτά τα τοπία τα ατελείωτα, στα βουνά, στα ποτάμια. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά. Κρίμα που είχαμε μόνο τρεις μέρες για να ταξιδέψουμε και να γυρίσουμε. Καλή μας επιστροφή, λοιπόν, εδώ, με φόρα και ξανά διακοπή το Πάσχα. Μέχρι τότε καθημερινά μαζί. Λοιπόν, και λέω πώς τα ξεκινάγαμε. Εννοείται, περιμένετε να μαθαίνετε τα Όσκαρα από εμάς, διότι μπορεί καθαρά Δευτέρα και μπορεί εμείς να μην είχαμε εκπομπή, αλλά από πού θα τα μάθετε έτσι όπως πρέπει, μόνο από εμάς. Υπάρχει άλλη εκπομπή που έχει μόνιμη στήλη τον κινηματογράφο σε καθημερινή βάση και από τον έναν και μοναδικό Θεόδωρο Κουτσογιαννόπουλο, που κάθε χρόνο τέτοια μέρα είναι η δικιά του μέρα. Είναι η γιορτή του. Αλλά. Αλλά το τέρι του δεν είναι εδώ. Το λέγαμε τόσο καιρό. Θα βγάλουμε Όσκαρ. Μιλάω για την Ελιάνα, φυσικά, η οποία δεν γέννησε, αλλά κάτι μου λέει ότι όπου να είναι θα χτυπήσει κανένα τηλέφωνο. Τέλος πάντων, με το καλό και με ένα πόνο, μη σας αγχώσω τώρα αν οι συγγενείς δεν τους έχουν πει, αφού δεν τη βλέπετε εδώ, καταλαβαίνετε τώρα, μπορεί να μην είναι σήμερα και να είναι αύριο. Σήμερα αύριο είναι. Πάντως θα την τσεκάρουμε, θα πω μερικά πράγματα περίεργα για τα ρούχα και θα πάρει τηλέφωνο να δει εάν τα λέμε σωστά ή όχι. Είναι σίγουρο. Θα σου πω κάτι, μου είπε η Ελένη ότι τα είδε τα Όσκαρ. Ναι, μα είναι τρελή κοπέλα, δηλαδή με συσπάσεις έβλεπε Όσκαρ. Ναι, φυσικά. Ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο. Και είχαμε και ένα κάρο να τροπέ σε αυτά τα Όσκαρ και αυτό το τελικό βραβείο που εμένα πολύ με προβλημάτισε το πονηρό μυαλό μου. Δεν μπορεί, λέω. Δεν γίνεται δυνατό. Στα Όσκαρ τέτοια λάθη, ο Ασημινάκης μας ποτέ δεν θα τα έκανε πουθενά. Και τώρα χειροκροτά και στον Ασημινάκη. Είσαι Θεός. Είσαι αλάνθαστος. Είσαι πάντοτε η Πατμόν. Θα σε προτείνω Χόλιγουτ. Αν και δεν θέλω να σε χάσω, θα σε προτείνω να θα σταματήσω. Δηλαδή. Μαζί. Και δεν το είπες τώρα. Και δεν το είπες να μας περιμένουν. Λοιπόν, αλλά γυρνάω με τα δικά μας θέματα. Γιατί η ομορφιά είναι το θέμα μας. Smashbox. Έχω πολλά να σας πω και πολλά να σας δώσω. Αφού πρώτα περάσουμε σε διαφημίσεις.